Όχι μόνο την τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται πω απασχολεί έντονα το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, μάλιστα, είχαν συνάντηση ο δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και ο δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί κάποιε ενέργειε και από την πλευρά των Δήμων. Ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο και το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία και την απασχολεί σωστά. Και αυτό είναι το θέμα των ζώων συντροφιά, των αδέσποτων ζώων και ιδιαίτερα των αδέσποτων σκυλιών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο και είναι ένα ζήτημα από τα πολλά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνεργασίε, με διαδημοτικέ συνεργασίε. Υπάρχει πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει, προδιαγράφει και απαιτεί κάποιες συγκεκριμένε ενέργειες διαδικασίας για τη διαχείριση του πληθυσμού των ζώων συντροφιάς, είτε αυτά είναι αδέσποτα, είτε είναι δεσποζόμενα. Θεωρώ ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία στο ξεκίνημα αυτής της δημοτικής περίοδου για ένα τόσο σημαντικό θέμα, να υπάρχει συναντήληψη, συνεννόηση, επικοινωνία και κοινό προγραμματισμό. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση των ζώων, αλλά και να απλοποιηθούν οι διαδικασίε υιοθεσία, προκειμένου να εκλείψει το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Τα α, ζώα δηλαδή αυτά να αποκτήσουν οικογένεια και οι άνθρωποι που θα τα ήθελαν να τα φέρουν κοντά τους. Για να γίνει βέβαια αυτό, οι απαιτήσει είναι αρκετές. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός των ζώων δεν γνωρίζει δημοτικά όρια, όπως και πάρα πολλά άλλα, όπως και η φυσική μας πόρη είναι διάχυτη. Άμεσα, μετά από κάποιες εκτιμήσεις και καταρχήν συζητήσεις γύρω από κάποια τεχνικά θέματα θα βρεθούμε στην ευχάριστη θέση σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο του Υπουργείου Εστερικών και την ειδική γραμματέα που πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ειδική γραμματέας για τα ζώα συντροφιά, θα καταθέσουμε συγκεκριμένε προτάσει γιατί η πρόθεση και βούλησή μα είναι να λύσουμε αυτό το θέμα, να αγκαλιάσουμε αυτά τα ζώα και ιδιαίτερα να εμπλέξουμε τη κοινωνία και τα παιδιά που μπορούν να είναι θετικοί έτσι πρεσβευτέ προ αυτή την προσπάθεια. Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπω επισημάνθηκε, είναι ένα μόνο από όσα μπορούν να επιληθούν με διαδημοτική συνεργασία, όπω επεσήμανε ο Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίο μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Στην οποία ο Δήμος Ιερακλείου θα ανταποκριθεί και θα ορίσουμε μαζί έναν οδικό χάρτη με τα επόμενα βήματα έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο.